Τώρα που πλησιάζουμε προς τον τελικό, ποια είναι τα συναισθήματά σας για όλο αυτό το ταξίδι που έχετε ζήσει ως τώρα? Πολύ όμορφα είναι εμένα και έχω και μια αγωνία, γιατί πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Όχι απαραίτητα. Αλλά ναι. Αυτό ήθελε να πει. Α11. Όχι σοβαρά. Θέλουμε... Όχι σοβαρά. Στο 54-7-7-7 Α11. Στηρίξτε μας. Είχε πει η Ελπίδα ότι ήταν η πρώτη που είχε, ήταν να τραγουδήσει το μάθημα σολφές στην Eurovision. Αν δεν κάνω λάθος, Ελπίδα, και στο μάθημα σολφές η πρώτη πρόταση ήταν σε σένα να πας και όχι στις δύο κοπέλες. Α, δεν τα λέμε τώρα. Αφού το ξέρω. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ισχύει. Στη θέση της Μαριάννας ή της Μέρης? Ήθελα να είμαι... τώρα λέω, δεν είναι ωραίο να το πει αυτό και προς τιμήν της που το λέει. Ισχύει αυτό, εσύ το γνώριζες τότε? Εγώ δεν το γνώριζα τότε, εγώ το έμαθα πριν μερικά χρόνια. Ότι η Ελπίδα ήταν να είναι στη θέση τη δική μου, αλλά τελικά δεν ξέρω το λόγο, ειλικρινά δεν τον ξέρω το λόγο, που τελικά βρέθηκα εγώ στη θέση της. Επίσης θέλω να καταγγείλω ότι ήταν να πάω κανονικά να πω το shake it της Eurovision και κατά λάθος βρέθηκε ο Ζάκης Ρουβάς στη θέση μου. Μπράβο. Αυτό δεν ξέρω τι γίνει με αυτό, δείτε το. Τι γελάς? Τι γελάω? Εσύ τι ξέρεις την ιστορία, στο έχω πει. Την ιστορία και γι' αυτό σου είπα. Τελευταία στιγμή μπαίνει αυτός ο Ζάκης ο Ρουβάς και κάπως τώρα τα βρήκε με τον Φωκά Ευαγγελινό, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα κτλ. Και μου στήσανε μια ολόκληρη πλεκτάνη, ας πούμε. Και τελικά πήγε και βγήκε τρίτος, που ήταν πάρα πολύ λογικό. Ήθελε να πάει μόνη της η Ελπίδα στη Eurovision, γι' αυτό και δεν πήγε τελικά στο συγκεκριμένο τραγούδι, με τη συγκεκριμένη συμμετοχή, επειδή συμμετείχαν και άλλοι. Α, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν της άρεσε η ιδέα να το μοιραστεί με άλλους τρεις. Το διάβασα. Ναι, αλήθεια. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω. Στέλνω τα φιλιά μου. Πάντως, και την αγάπη μου. Είναι μια πολύ μεγάλη φωνή η Ελπίδα και την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τι γλυκές, σε βάλει λίγο ρε Ρούλη. Άρα λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, για να θυμηθούμε, η μελαχρινή κυρία δεν είναι η Ελπίδα. Όχι, είναι η Μαρία Ανατολή. Όχι αγάπη μου, είναι η Μαρία Ανατολή. Είναι. Δεν είναι και η ίδια ακριβώς, άμα τη δεις αν την προσέξεις. Και ήταν ήδη και Ρόμπερ Γουίλιαμς και Πασχάλης. Και η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Eurovision για την Ελλάδα. Πάντως, μπράβο στην Ελπίδα. Πολύ κυρία που δεν αποκάλυψε ποιο πρόσωπο αφορούσε η αντικατάσταση. Η Ελπίδα είναι κυρία και αυτό η ιστορία ήταν, είχε ακουστεί τέλος πάντων πριν κάποια χρόνια. Και η ίδια όντως αποφεύγει, δεν είχε κανένα λόγο να επιμείνει. Έχει δίκιο, πήγε δύο φορές η Ελπίδα στη Eurovision ούτως ή άλλως. Ήθελε μόνη της να πάει, το προτιμούσε και προς τιμή της που το λέει. Και πήγε και πολύ καλά, έτσι. Όταν πήγε το 79 με τον Σοκράτη στο Superstar, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες επίσης. Ήταν, ήρθε η ώρα να αποκαλύψω ότι και εγώ μου είχαν προτείνει τη θέση της Φουρέιρα στο Φουέγκο με την Κύπρο, αλλά είπα όχι. Κάτι μπράβο, στάβος. Καλά έκανε. Σε φάγανε τα κυκλώματα, Ελένη μου. Καλά έκανε, Ελένη μου. Καλά έκανε. Μπορεί να πα του χρόνου με το Αζερβαϊτζάν. Α, και με την Παπαρίζου στο number one. Ναι. Τι είπες τότε? Όχι. Είπες όχι πάλι. Κυκλώτησες μια τεράστια ευκαιρία. Όχι, δεν είναι. Όχι, φτιάχνουν καριέρες, Μαρία μου. Το βλέπω. Και τώρα θα έρθει στο Just the Two of Us All Star, η Ελένη Τσολάκη. Για τι πλάκα που έχει ο Τόλης. Τι πλάκα που έχει ο Τόλης. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει. Αυτή η μύγα μου διαλύει στο νευρικό σύστημα. Η μύγα αυτή είναι του Βαρεμένου. Το θυμάστε τη μύγα του Βαρεμένου? Ίδια είναι. Χρόνια. Λοιπόν, φιλί μεγάλο και στην Πέση και στον αγαπημένο μας Τόλη.